Εκδήλωση με θέμα τη συμβολή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην πρόληψη αθλητικών κακώσεων πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας μετά από συνδιοργάνωση του Δήμου, του Κέντρου Υγείας, του Συλλόγου Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Καβάλας και του ΣΥΠΕΚΑ. Μαζί με το Δήμο Καβάλας, το ΣΥΠΕΚΑ, το Κέντρο Υγείας Καβάλας, τους κριτές, τους ευρύτες και τους βετεράνους, κάνουμε αυτή την εκδήλωση η οποία σκοπό έχει να μάθουμε σε όλα τα παιδιά και στους μεγάλους, γιατί δεν θα μιλήσουμε μόνο για τα παιδιά, τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε τα αθλητικά, τα διάφορες παθήσεις κλπ. Ο Σύλλογος μας κάνει πολλές εκδηλώσεις και αυτή είναι μία από τις πολλές που κάνουμε. Ο Σύλλογος Ευρυτών Νομού Καβάλας, ο Εύρος, φέτος συμπληρώνει τα 40 χρόνια παρουσίας στα πολιτιστικά δρόμενα τόσο του νομού μας, όσο και σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Το εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο προσπαθεί και αναπτύσσει μορφωτικές, πολιτιστικές, χορευτικές εκδηλώσεις, έτσι ώστε να στηρίξει τους σκοπούς του Συλλόγου. Έτσι λοιπόν, μία από αυτές τις δράσεις είναι η αναγνώριση και ανάδειξη των Ευρυτών και στη σημερινή εκδήλωση το μέλος του Συλλόγου, ο κύριος Ροδίων Μαυρόπουλος, ιατρός στο επάγγελμα, ορθοπαιδικός του ΙΚΑ Καβάλας, θα μας μιλήσει με θέμα ο ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας στις αθλητικές κακώσεις. Την προσπάθειά μας αυτή να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τον αθλητισμό, διοργανώσαμε σήμερα αυτή την εκδήλωση, στην προσπάθειά μας να προσπαθήσουμε ώστε τα παιδιά που αγωνίζονται στο στίβο και στα άλλα αθλήματα να προστατεύονται από τις ενδεχόμενες κακώσεις. Εμείς σαν σύλλογος αγαπάμε τόσο πολύ τον αθλητισμό που όχι μόνο προσπαθούμε να βοηθήσουμε, αλλά έχουμε βαθιά μέσα μας τόσο έντονη τη φιλαθλητική ιδιότητα που την νιώθουμε να τρέχει σαν το ηχόρ στο αίμα μας, όπως ακριβώς στους αρχαίους θεούς της ελληνικής μυθολογίας. Η διεύθυνση του Κέντρου Υγείας Καβάλας μαζί με τη διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, τον κύριο Τσαλικάκη διοικητή και την υποδιοικήτρια κυρία Χατζοπούλου, αποβλέποντας στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών με στόχο την πρόληψη, είμαστε πάντα αρρωγοί σε κάθε πρωτοβουλίο διοργάνωσης τέτοιων επιστημονικών εκδηλώσεων, όπως είναι η σημερινή, με θέμα τις αθλητικές κακώσεις, τις οποίες θα μιλήσει και ο ορθοπαιδικός του κέντρου υγείας μας, ο κύριος Μαυρόπουλος Ροδίωνας. Αθλητισμός χωρίς αθλητές δεν υπάρχει και δεν υφίσταται, οπότε όλη αυτή η διαδικασία, επειδή ο αθλητισμός δεν είναι πρόσωπο, έχει σχέση με τα πρόσωπα, με τους αθλητές. Και οι αθλητές και οι αθλήτριες είναι εκείνοι και εκείνες οι οποίοι και οι οποίες πάντοτε προσπαθούν και αγωνίζονται στο να εξάρουν γενικότερα το λεγόμενο αθλητικό πνεύμα και τον υγιή ανταγωνισμό, την ευγενική άμυλα, όπως λέω εγώ. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλους.